Καλώς στα κορίτσια. Θέμα. Γεια σου, Πέτρο μου. Τι κάνετε? Είμαστε, τι είναι αυτό? Αυτό το έχω ετοιμάσει για τον Γιώργο. Τι είναι? Θέλω να τον άρχισε να το δει ο Γιώργος και θα καταλάβει από μόνος. Καραμέλα. Είναι καραμέλα, ναι. Αλλά θα κατάλαβε με το που το δει ο Γιώργος, θα δει πώς θα κάνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή για μία ωραία, ζουμερή σοκολατόπιτα. Ποιος έλεγε σοκολατόπιτα? Η κυρία Μπακογιάννη. Έλεγε σοκολατόπιτα. Σοκολατάκια. Σοκολατάκια. Ωραία. Πώς μου ήρθε, δεν ξέρω. Μία ωραία σοκολατόπιτα. Όχι, η οποία είναι σιροπιαστή και έχει γλάσο. Και έχει και γλάσο από μένα πάνω. Εξαιρετική. Πολύ. Αφράτη. Η σοκολατόπιτα λοιπόν που είμαι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα θα την αποθηκεύσετε μέσα στο σπιτάκι σας, στο τετράδιό σας και θα κάνετε μια ζωή αυτήν τη σοκολατόπιτα. Είναι τόσο αφράτη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε. Με το πρώτο πράγμα που ξεκινάμε για να κάνουμε τη σοκολατόπιτα είναι συνήθως το σιρόπι. Θα σας πω όμως εγώ τα υλικά για το κέικ. Για να ξεκινήσουμε, θέλουμε 300 γραμμάρια βούτυρο φρέσκο, να είναι στη θερμοκρασία δωματίου, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 6 αυγά, 260 γραμμάρια αλεύρι, το κόκκινο αυτό που φουσκώνει μόνο του, και στη συνέχεια θα χρειαστούμε λίγο baking powder, κακάο, λίγο κονιάκ, γάλα και βανίλια. Αλλά ξεκινώντας λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο και το σιρόπι, γιατί βάζοντας, κάνοντας κάτι σιροπιαστό, όπως ένα σιροπιαστό γλυκό ή τη σοκολατόπιτα. Συνεχίζω ότι και να μην ήξερα ότι είναι κάποιος μέσα, θα καταλάβαινε ότι είναι η Φέη μέσα. Πάντως τα πιάτα μας πολύ γερά, εξαιρετικά, Για δεν σπάνε τίποτα. Μπράβο. Αμέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά για το σιρόπι, γιατί το πρώτο πράγμα που ξεκινάμε είναι το σιρόπι μας. Αυτό που θα χρειαστούμε λοιπόν είναι 600 γραμμάρια ζάχαρη με 400 γραμμάρια νερό και 100 γραμμάρια κακάο με 200 γραμμάρια νερό. Για ποιο λόγο, θα δείτε τώρα αμέσως. Βάζουμε το νερό μαζί με τη ζάχαρη. Τα 600 γραμμάρια λοιπόν ζάχαρη μαζί με 400 νερό τα βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι και δίπλα ακριβώς έχω το υπόλοιπο νεράκι, 200 δηλαδή νερό με 100 κακάο. Είναι ζεστό το νεράκι μου και το ανακατεύω. Γιατί αν βάλω έτσι όπως είναι το κακάο εδώ μέσα, αυτό που θα κάνω θα μου σβολιάσει και δεν θέλω να σβολιάσει. Με ρωτεύεσαι, λέγε. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική συνταγή, παιδιά, εξαιρετική. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν τη ζάχαρη μαζί με το νεράκι και μετά το υπόλοιπο νερό μαζί με το κακάο για να πετύχουμε αυτήν εδώ πέρα την πάστα σοκολάτας λοιπόν, για να έρθουμε να τα ενσωματώσουμε. Γιατί τι αν βάλουμε. Έβαλα νερό, 600 νερό μαζί με 400 ζάχαρη. Εδώ. Και εδώ έβαλα το υπόλοιπο νερό, 200 νερό με 100 κακάο. Γιατί άμα το ρίξω το κακάο όπως είναι μέσα στο νερό, θα μου σβολιάσει. Το νερό ήταν χλιαρό. Είναι ένα κολπάκι, ζεστό νεράκι, ναι. Για να κάνουμε καλέ, το σιρόπι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πέτρο, είναι ένα σιρόπι που είναι μέσα. Εμένα τα σιροπιαστά είναι το ζωμό, αρέσει. Αέρι. Είναι τέλεια. Απλώς γίνεται αφράτη και μαλακιά. Δεν είναι ότι έχει τα σιρόπια να τρέχουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και ξέρει ποιο είναι το θέμα. Ότι για μία εβδομάδα τουλάχιστον όμως θα είναι έτσι ακριβώς. Τόσο αφράτη και ωραία. Και να σα πω και κάτι. Είναι μια συνταγή την οποία μπορείτε να την κάνετε στο ταψάκι σα και να πάτε στον καλεσμένο σας. Θέλετε να πάτε κάπου σε επίσκεψη? Είναι συνταγή που γίνεται πολύ πολύ γρήγορα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, με το που πάρει μία βράση σε μέτρια φωτιά, προσοχή γιατί φουσκώνει πάρα πολύ, εμένα μου κύρθηκε εδώ πέρα το πρωί το σιρόπι. Με το που πάρει μία βράση σε μέτρια φωτιά το αφήνουμε για ακριβώς 5 λεπτάκια και το αποσύρουμε για να το έχουμε κρύο να το χρησιμοποιήσουμε μετά. Λοιπόν, και σας λέω ότι όλη η συνταγή μπορεί να γίνει είτε στο μίξερ είτε σε ένα μπολ απλά με το χέρι, εντάξει. Εγώ απλά χρησιμοποιώ εδώ πέρα το μίξερ για να κάνω πιο γρήγορα. Βάζω το βούτυρο λοιπόν με τη ζάχαρη, όπως κλασικά κάνουμε ένα κέικ. Βούτυρο με ζάχαρη λοιπόν, ανακατεύουμε, να αφρατέψει, να ασπρίσει το βούτυρό μας. Και δεν καταλαβαίνεις καθόλου αυγά. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ ωραία συνταγή, είναι άχαστη συνταγή αυτή, Θεή. Όσο αφρατεύει λοιπόν αυτό εδώ πέρα, εμείς ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μέσα. Ένα-ένα λοιπόν ενσωματώνεται το αυγό μαζί με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Συνεχίζουμε και προσθέτουμε τα υπόλοιπα αυγά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Γίνεται ένα σώμα λοιπόν όλο αυτό. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή να το κλείσουμε. Αλλά ξαναλέω ότι όλη η συνταγή μπορεί να γίνει σε ένα μπολ με το σύρμα χυρό πάρα δηλαδή. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια ανακατεύουμε. Ωραία. Και όλα θέλω προσοχή σε κάτι. Θέλω όταν θα βάλετε το αλεύρι μαζί με το κακάο και το baking powder, όλα να τα περάσετε από ένα σουρωτήρι. Γιατί για να μην έχει κομπάκια μέσα, να είναι ωραίο και αφράτο το αλεύρι μας, για να μην μας κάνει μέσα μερικά σβολάκια που κάνει συνήθως και ειδικότερα το κακάο. Εντάξει,
Προσοχή λοιπόν, με ένα κουταλάκι εδώ. Το κάνουμε έτσι και φεύγει όλο. Και κοίταξε πόσο αφράτο γίνεται. Αυτό λοιπόν θα το ενσωματώσουμε. Έχουμε το φούρνο μας αναμένο στους 180 βαθμούς προθερμασμένο. Τέλεια. Εδώ σιγά σιγά να ρίχνουμε μέσα φέι. Κάτσε να το χαμηλώσω μόνο. Πάμε. Τέλεια. Και βάζαμε λοιπόν το αλεύρι μαζί με το κακάο και το baking powder. Έχουμε λίγο γαλατάκι, 200 ml γάλα. Όταν σας λέω 200 ml, απλά το ml επειδή είναι μονάδα μέτρησης του υγρού, γι' αυτό το λέω ml, μπορείτε στη ζυγαριά σας, το έχω κάνει να είναι ακριβώς στα γραμμάρια, εντάξει, μην το μπερδεύεστε με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν μπορώ να πω 200 γραμμάρια νερό για παράδειγμα και λέμε 200 γραμμάρια ml, 200 ml νερό. Βάζουμε λοιπόν τα υπόλοιπα υλικά και το κονιάκ για να έρθει να πάρει λίγο γεύση και τη βανίλια μας. Αυτό λοιπόν, αυτή η συνταγή όλη, πάμε και τη βάζουμε, σε ένα ταψάκι 25x35. Το μικρό αυτό εδώ πέρα το ταψάκι που βλέπετε, το οποίο το έχω βουτυρώσει και έχω βάλει λίγο κακάο. Δεν βάζουμε αλευράκι, γιατί το αλεύρι θα φαίνεται στις γωνίες. Οπότε πάμε και βάζουμε κακάο. Ή αλλιώς σε ένα στρογγυλό ταψάκι, δεν θα σας πω εγώ σε ποιο ταψάκι, όπου θέλετε εσείς. Το ταψάκι με αυτό εδώ... Παχύ, δεν είναι λεπτό κέικ, είναι μπαμπάτσικο. Μπαμπάτσικο, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έτσι όπως είναι εδώ πέρα το κέικ μας, κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Αχ, γιατί το έφαγα όλο το κομμάτι. Όλο το φαγε. Όλο. Ωβρε, θεή. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ένα τελευταίο ανακάτεμα και όλα αυτά τα υλικά τα βάζουμε μέσα στο ταψάκι μας. Όπως είπα, θέλω να μου κόψεις φέι αυτό εδώ πέρα εσύ. Θα μου το κόψεις σε τετραγωνάκια, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι κάνουμε. Θα βάλω εγώ αυτό εδώ πέρα. Το ταψί αυτό εδώ πέρα που χρησιμοποιώ, απλά σε περίπτωση που θέλετε να το μετρήσετε, είναι 30 εκατοστά. Αν θέλετε να το ψήσετε σε ένα στρογγυλό ταψί. Με χι, όχι. Όχι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Φεϊ, έτσι ακριβώς. Καλά, μπράβο, αυτό το κομμάτι εδώ δεν είναι μπράβο. Αυτό είναι η καταστροφή ίδια. Το έχει κόψει σαν μπακλαβά, δεν έχει κόψει. Εντάξει, πολύ χάλια το έχω κόψει. Το έχω κόψει χάλια. Λοιπόν, εδώ έτσι όπως είμαστε. Βάζουμε όλη τη σοκολατόπιτα εδώ μέσα. Πόπο, πόπο, τι πλάνο είναι αυτό, τι πλάνο, δες εδώ. Αχ. Λοιπόν, ψήνουμε για 45 λεπτάκια στους 180 βαθμούς στον αέρα και έρχεται και γίνεται αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι. Καυτό όπως το βγάλουμε, όπως βγάλαμε τη σοκολατόπιτα, έχουμε το κρύο μας σιρόπι και πάμε και ρίχνουμε το σιρόπι. Άρα καυτό το κέικ, ναι, κρύο και το σιρόπι και βάζουμε το κρύο, κρύο. Κρύο. Και όλο αυτό τώρα θα έρθει και θα απορροφήσει το κέικ και θα γίνει ωραίο σιροπιαστό. Δεν είναι πολύ γλυκό το σιρόπι μας και θα έρθει να τα απορροφήσει. Θα απορροφηθεί. Βεβαίως. Γεμίστε το έτσι μέχρι πάνω, μην φοβάστε. Και για να τελειώσουμε, τη συνταγή, από πάνω βάζουμε ένα γλάσο. Εντάξει, να μπορούμε να το δούμε λίγο γρήγορα τα υλικά μας. 250 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 250 κρέμα γάλακτος, τα ανακατεύουμε ζεστά και βάζουμε από πάνω το γλάσο για να γίνει αυτό εδώ και πέρα. Και 50 γραμμάρια βουτυράκι. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο το γλάσο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.